Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 23 Μαρτίου. Σήμερα θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως κάθε βράδυ, θα ξεκινήσουμε με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Στα 695 τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα. Αποδίδουν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας. Έλεγχοι της αστυνομίας για τα μέτρα. Συμμορφώνονται οι πολίτες. Επιχείρηση επαναπατρισμού των Ελλήνων. Όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών. Στα 695 ανέρχονται πλέον στην Ελλάδα τα κρούσματα κορονοϊού μετά τα 71 νέα, όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η σχετική λίστα των νεκρών στη χώρα μας αριθμεί πλέον 17 συνανθρώπους μας. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν εμφανιστεί σε συνολικά 28 περιφερειακές ενότητες. Παράλληλα, ο κύριος Τσιόδρας εκτίμησε ότι ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19 εκτιμάται σε 8 έως 10.000 άτομα. Στο μεταξύ, σε ισχύ τέθηκε από τα ξημερώματα η απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας. Η σημερινή έλεγχη από την ελληνική αστυνομία σε όλη τη χώρα ήταν ελαστική και κυρίως συμβουλευτική. Από αύριο όμως έρχονται πρόστιμα. Συνολικά 695 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Όπως είπε, από τους ασθενείς 71 επιπλέον από χθες, οι 35 είναι πιο σοβαρά και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι περισσότεροι ασθενείς είναι στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν εμφανιστεί σε συνολικά 28 περιφερειακές ενότητες. Συνολικά στα νοσοκομεία αναφοράς νοσηλεύονται 114 ασθενείς, ενώ όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών, ακόμα 2 άτομα κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στους 17 με μέσο όρο ηλικίας στα 76 έτη. Παράλληλα, ο κύριος Τσιόδρας εκτίμησε ότι ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19 εκτιμάται σε 8.000 έως 10.000 άτομα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα, χρειαζόμαστε αποτελεσματικές θεραπείες και ένα εμβόλιο, το οποίο δυστυχώς αργεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε ήδη αγοράσει με τα μέτρα για τη μαζική κινητοποίηση. Και αυτός ο χρόνος πρέπει να επενδυθεί σε κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς τρόπους να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κρίση. Θέλω να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμορφώνονται με μέτρα σκληρά, όσοι ξεπερνούν τις προσωπικές τους δυσκολίες. Οι δρόμοι είναι πιο ήσυχοι από ποτέ. Ακόμη και οι φίλοι μας κρατούν αποστάσεις από κοντά μας. Η προσπάθεια περιορισμού της άσκοπης μετακίνησης συνεχίζεται και τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς. Το δημόσιο δέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πλέον και κατόπιν ραντεβού, ενώ διακόπτονται οι αεροπορικές συνδέσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από το πρωί διακόπη η σύνδεση με την Τουρκία. Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι τα χρήματα από τα πρόστιμα διατίθενται για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει. Και δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών από την πρώτη στιγμή της κρίσης να ξέρουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η μάχη είναι δύσκολη και η τελική της έκβαση εξαρτάται από όλους μας. Ο στόχος ένας, η χώρα μας να βγει νικήτρια, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πολλά όταν συνεργαζόμαστε. Μένουμε σπίτι, έχουμε ένα στίχημα να νικήσουμε μια πανδημία και θα τα καταφέρουμε. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση από τον Ιανουάριο. Παρουσιάστηκαν και κάποια νέα δεδομένα και για τη συμπτωματολογία και για τη θεραπεία του κορονοϊού. Θα μας πει περισσότερα επί του θέματος ο Χρήστος Χατζημίσης. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες, πραγματικά ο κύριος Τσιόδρας αναφέρθηκε σε ορισμένα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινωνία τις τελευταίες ώρες και αφορούν στα συμπτώματα του κορονοϊού. Να πούμε λοιπόν ότι είπε πως το 30% των ασθενών παρουσιάζουν μία εικόνα με εμφάνιση συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας και είναι κάτι το οποίο ισχύει και μάλιστα είπε ότι γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μοιραζόμαστε το σπίτι με άλλους ανθρώπους. Επίσης, ο κύριος Τσιόδρας αναφέρθηκε
και στο ζήτημα που έχει προκύψει με το αν και κατά πόσο η ανοσμία συνδέεται με τον κορονοϊό, καθώς έχουν πει κάποιοι ασθενείς ότι είχαν πρόβλημα στην οσμή πριν να εμφανίσουν τα συμπτώματα του κορονοϊού. Έχαναν την όσφρησή τους δηλαδή. Ακριβώς, και αυτό που είπε είναι ότι πολλά είναι τα άγνωστα με τον ιό, με πολλές εκπλήξεις. Δεν μπόρεσε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ωστόσο, τα θετικά νέα είναι έρχονται από την Ιαπωνία, καθώς όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας, υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά έναντι του κορονοϊού και μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση έχει παραγγείλει αυτό το αντιγρυπικό φάρμακο και μάλιστα, όπως είπε, θα έχουμε αρκετές ποσότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα, Σάκη, η ενημέρωση αφορούσε και το θέμα των μέτρων. Ο κύριος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στα μέτρα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που τονίστηκε είναι ότι για την κίνηση των φορτηγών τροφοδοσίας απαιτείται βεβαίωση εργοδότη και δελτίο αποστολής ή σχετικό δελτίο κίνησης. Για το όριο των επιβατών διευκρίνησε ότι ανά γιοταχή υπάρχουν εξαιρέσεις για τα ανήλικα τέκνα. Ναι. Δύο επιβάτες ανά γιοταχή υπάρχουν εξαιρέσεις για τα ανήλικα τέκνα ή μετάβαση για τελετή και μόνο αν είναι συγγενείς α βαθμού. Και υπήρξε και διευκρίνηση για τα ταξί, έτσι. Σωστά, γιατί για τα ταξί μπορεί να επιβαίνει ακόμα ένα άτομο και μόνο όταν υπάρχει ένα άτομο με αναπηρία. Οι καλλιεργητές επίσης θα πρέπει να χορηγούν βεβαιώσεις σε όλους τους εργαζόμενους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Mm-hmm. Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να φέρουν πιστοποιητικό τύπου Α, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στην εργασία. Και οι εργαζόμενοι courier θα πρέπει να φέρουν και αυτή βεβαίωση του εργοδότη. Επίσης, για την κίνηση των ιδιωτικών λεωφορείων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το 50% των καθισμάτων, Σάκη. Συνεχώς καινούργιες εξηγήσεις, αποσαφηνίσεις μέτρων τα οποία ανακοινώνονται και όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα της κυκλοφορίας αλλά και σε πολλά άλλα. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αχαρτογράφητος και ο ιός, αχαρτογράφητα και τα νέα δεδομένα και στον τρόπο αντιμετώπισης και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πολλές φορές αναώρα βλέπουμε να βγαίνουν, να δίνονται στη δημοσιότητα διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων. Τώρα, σε αρκετά σημεία ελέγχων βρεθήκαμε σήμερα το πρωί κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης άσκοπων μετακινήσεων. Πρωτόγνωρες ήταν οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Αστυνομικό ζητά από την νεαρή επιβάτητα να του δείξει τη βεβαίωση κυκλοφορίας. Από το πρωί διενεργούνται έλεγχοι σε όσους προσέρχονται στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Τα πράγματα είναι δύσκολα, επίφοβα. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα πιο αυστηρά στις μετακινήσεις, στα λεωφορεία μέσα. Να ξέρουμε τουλάχιστον πόσα άτομα θα υπάρχουν, ηλικιωμένοι να απαγορευτούν στην κυκλοφορία. Για να είμαστε όλοι καλά. Πίσω μου βλέπετε τους αστυνομικούς να διεξάγουν έλεγχο σε επιβάτη που αναμένεται να πάρει το λεωφορείο για να κατευθυνθεί στον προορισμό του. Οι επιβάτες πριν κατευθυνθούν στο εκδοτήριο χρειάζεται να δικαιολογήσουν το λόγο της μετακίνησής τους στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Στο κτίριο του ΟΣΕ, το ίδιο αυστηρή είναι οι έλεγχοι που γίνονται από τους αστυνομικούς. Αυτή την ώρα πίσω μου βλέπετε αστυνομικό να κάνει έλεγχο σε επιβάτες οι οποίοι περιμένουν να ξεκινήσει το δρομολόγιο τους εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Σε κοντινή απόσταση από το σιδηροδρομικό σταθμό βρίσκεται ο τερματικός σταθμός λεωφορείων του ΑΣΤ, ο οποίος δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες ημέρες. Μετά από την εφαρμογή της απαγόρευσης έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια του ΑΣΤ. Βρισκόμαστε στον τερματικό σταθμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών εδώ στο σιδηροδρομικό σταθμό και όπως βλέπετε κι εσείς δεν υπάρχει αρκετός κόσμος. Την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει από το πρωί μας περιέγραψε ένας οδηγός λεωφορείου. Έχει το δεύτερο τρίτο δρομολόγιο σήμερα ή... Αυτό είναι το τέταρτο. Το τέταρτο δρομολόγιο. Πόσους επιβάτες έχεις μεταφέρει? Αυτούς εδώ πέρα... 8. Κάπου εκεί. Ενώ σε άλλες συνθήκες, κάτω από άλλες συνθήκες... Δεν παλευόταν. Δεν παλευόταν. Αυτό εδώ... Ο κόσμος
μέσα δεν χωρούσε, στυλοχνότανε. Τη δύσκολη κατάσταση όμως περιέγραψαν και οι οδηγοί ταξί. Πολύ χάλια, πολύ χάλια, δραματική κατάσταση. Έκανα δύο τομολόγια από τις 6 ώρα. Χάλια είναι η κατάσταση, δουλειά δεν υπάρχει. Σε καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης του Σεϊσού για πολίτες και οχήματα πέραν των κρατικών κυπριακών προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ότι έχει απαγορευτεί η είσοδο στο δάσος και να χρησιμοποιήσουν άλλες οδούς. Είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μια κατάσταση. Φυσικά από χθες το βράδυ έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλες απαγορεύσεις, τις οποίες. Οδός Τσιμισκή, πεζόδρομος Αριστοτέλους, δύο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Από τις 6 το πρωί τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας. Είναι λίγο μετά τις 9 το πρωί, βρισκόμαστε στην οδό Τσιμισκή στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι από την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης των άσκοπων μετακινήσεων έχει περιοριστεί αρκετά ο κόσμος και έχουν γίνει λιγότερες οι διελεύσεις των οχημάτων. Πάρα πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει. Είτε θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο γίνεται για να μειώσει τις ελευθερίες μας. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Μειώνεται κάπως η ελευθερή μας. Σήμερα όταν βγήκα ένιωσα περίεργα. Σίγουρα. Αλλά κάποιοι που θεωρούν ότι ξέρουν αυτοί καλύτερα, ότι είναι πιο δυνατοί, έχουν καλύτερη υγεία και δεν θα πάθουν κάτι, δυστυχώς όταν βρίσκεσαι απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό, δεν το αντιλαμβάνεσαι καλά. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη Θεσσαλονίκη προβλέπει την εγκατάσταση πολυμελών κλιμακίων ελέγχου στα διόδια Μαλγάρων, στο Λάκωμα, στην αφετηρία ΟΑΣΤ, εντός του ΟΣΕ, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της πόλης, καθώς και στην περιοχή των Κάστρων. Κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου έγιναν συστάσεις προς τους πολίτες και από αύριο θα είναι περισσότερο αυστηροί οι έλεγχοι. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το Λονδίνο και θα ταλαιπωρήσουμε για άλλο ένα βράδυ τον κύριο Νάσο Γραμματικόπουλο. Είναι ενεργειακός σύμβουλος, είναι κάτοικος Λονδίνου τα τελευταία χρόνια και μας βοηθάει στην μεταφορά της εικόνας του, τι συμβαίνει δηλαδή στην πρωτεύουσα της Αγγλίας εδώ στην Θεσσαλονίκη, γιατί είναι χιλιάδες οι Έλληνες οι οποίοι κατοικούν στο Λονδίνο και όχι μόνο. Κύριε Γραμματικόπουλε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την ελληνική επικράτεια από το Λονδίνο. Να ξεκινήσουμε από με... Πώς γίνεται και λιγότερο ευτυχώς για εμάς, περισσότερο κατανοητό για τον κόσμο να κυκλοφοράει έξω. Ναι. Σε αυτό ήθελα να σας πάω. Εξετάζει απαγόρευση κυκλοφορίας ο Τζόνσον. Συζητείτε πολύ νομίζω. Συζητείτε αρκετά, η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι ότι γενικότερα αυτή η ολιγορία που ακολουθεί και ο τρόπος στρατηγικής του να καθυστερεί τις όποιες αποφάσεις μόνο δυστυχώς θα έχει περισσότερα προβλήματα, θα δημιουργήσει στον κόσμο και θα έχουμε αυξανόμενα κρούσματα. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή στις καταστάσεις που θα έχουμε στο μέλλον και ακόμα ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Συνεχίζει να υπάρχει ανευθυνότητα και κυρίως αυτό φταίει η κυβέρνηση. Mm. Θεωρώ εγώ και θεωρούμε και πάρα πολλοί Έλληνες. Οι εικόνες που βλέπουμε πίσω σας είναι αυτές που συνήθως παρουσιάζει το Λονδίνο τέτοια ώρα στο σημείο που βρίσκεστε ή έχει μετριαστεί η κυκλοφορία? Θα σας είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Αυτή η γέφυρα είναι μία από τις γέφυρες, από τις πολλές γέφυρες βεβαίως του Λονδίνου, στην οποία βγαίνω εγώ και κάνω συνήθως τον απογευματινό βραδινό μου περίπατο. Και είναι από χθες, προχθές που ήρθα εδώ, ελάχιστες φορές που βλέπω ότι δεν έχει σχεδόν κανένα να περπατάει. Βλέπετε mm-hmm. μόνο τα αυτοκίνητα να προχωράνε, αλλά ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο όσον αφορά στις εξωτερικές μετακινήσεις. Παρόλα αυτά, θέλω να πω όμως ότι τις πρωινές ώρες βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο, να συνοστίζονται μέσα στο μετρό, να συνοστίζονται μέσα στα λεωφορεία, το οποίο προφανώς και δεν είναι αυτό που ακολουθείται με βάση ακόμα και τις τωρινές εντολές της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό βέβαια οφείλεται στις εντολές που δίνονται από πολλές εταιρείες οι οποίες συνεχίζουν να επιμένουν να φέρουν κόσμο στα γραφεία γιατί δεν μπορούν και θέλουν να κρατήσουν ενεργή αυτή την οικονομία.
Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων συνεχίζεται από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως με τον φόβο να κλείσουν τα σύνορα, να διακοπούν οι πτήσεις εντελώς και να μείνουν στην Μεγάλη Βρετανία άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Εσείς τι εικόνα έχετε? Η δικιά μου εικόνα είναι ότι όσοι μπορούν να φύγουν αυτή τη στιγμή φεύγουν. Όσοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, διότι ασχολούνταν, όπως είπαμε, σε κάποιες κυρίως σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε εστιατόρια, σε επιχειρήσεις που κλείσανε πρώτα, δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το δυσβάσταχτο ακριβώς φορτίο το οικονομικό και θέλουν να φύγουν. Ναι. Οι αεροπορικές γραμμές, κάποιες από αυτές, αν δεν απατώμε σήμερα, διάβασα ότι η Ryanair με εντολή κυβέρνησης θα επιτρέψει μέχρι και αύριο να μεταφέρει Έλληνες πολίτες. Η Aegean, έχω διαβάσει ότι 26 Τρίτου μέχρι τέλος Απριλίου κλείνει τις πτήσεις της. Ναι. Αλλά ο επαναπατρισμός με βάση κάποια δεδομένα που υπάρχουν ακόμα ανοιχτός. Ναι. Ελπίζω και εύχομαι σε όλους όσους θέλουν να γυρίσουν πίσω να μπορούν να βρουν την πορεία τους. Mm-hmm. Αλλά και όσους παραμείνουν εδώ, γιατί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να ξέρουν ότι υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που θέλουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και αυτό προσπαθούν και γίνεται μέσα για την ελληνική κοινότητα. Έχει βρέξει απολύσεις, έτσι. Αυτό μας περιγράφεται. Έχει εκδιωχθεί πάρα πολλοί κόσμος. Το ξαναλέω, κυρίως στο κομμάτι της εστίασης έχουν φύγει πάρα πολλοί κόσμος και δυστυχώς τα μέτρα αυτά θα διώξουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν βλέπω να γίνεται κάτι στους επόμενους μήνες για να αλλάξει αυτό το κομμάτι. Η οικονομία αυτή τη στιγμή, αν δείτε ακόμα και την λίρα όσον αφορά με το ευρώ, έχει πέσει στο 1,09. Αυτά είχαμε να το δούμε αρκετό καιρό πάλι. Και γενικότερα η Αγγλική τράπεζα παίρνει κάποια μέτρα τα οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα, φοβάμαι. Μάλιστα. Θα πάρει κάποια μέτρα. Άρα λοιπόν πιθανότητες να κάνει κάποιος κάτι άλλο, οι εναλλακτικές επιλογές που έχει, ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι το Λονδίνο με πανάκριβη ζωή, είναι ανύπαρκτες. Αναγκαστικά πρέπει να επαναπατριστεί. Δεν είναι περίοδος για να ψάξει να κινηθεί διαφορετικά. Υποχρεωτικά επιστρέφει, έτσι. Ακριβώς. Δυστυχώς, οφείλουμε να το πούμε, εδώ δεν έχουμε την ασφάλεια της οικογένειάς μας, την ασφάλεια του σπιτιού μας, την ασφάλεια του να έχουμε το δικό μας σπίτι που πάντα ξέρουμε θα μπορούμε να επιστρέψουμε. Και θέλω να τονίσω εδώ κάτι, γιατί έχω ακούσει από διάφορα μέσα, όχι από την τηλεόραση δικιά σας, αλλά από διάφορα άλλα μέσα, ότι όλοι όσοι έρχονται από το Λονδίνο, ας πούμε, νοσούν και πρέπει να κρυφτούν και πρέπει να τους βάλουμε σε καραντίνα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι Έλληνες είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που ζουν στο Λονδίνο, κυρίως τους Εγγλέζους. Επομένως, να μην τους φερόμαστε έτσι. Να. Είναι αλήθεια, μεγάλο κομμάτι. Το η αλήθεια είναι ότι είναι υποχρεωμένοι όσοι επιστρέφουν από οποιοδήποτε σημείο του εξωτερικού να αυτοτεθούν σε περιορισμό για να μπορέσουν να δουν στις πρώτες μέρες μήπως παρουσιάσουν κάποιο σύμπτωμα. Βρέθηκαν κάποιοι θετικοί στον ιό από όσους επαναπατρίστηκαν, 5 αν θυμάμαι καλά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάποιοι παρακολουθούνται στις πρώτες μέρες. Αλλά όταν δεν έχεις άλλη επιλογή και δεν μιλάμε για ένα ταξίδι αναψυχής κάποιου ο οποίος μένει στο Λονδίνο και έρχεται να δει για Πάσχα την οικογένειά του ή για τον Α ή τον Β λόγο, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν υποχρεωτικά, δεν υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν, ακόμα και αν περάσουν από αυτό το βάσανο. Ακριβώς αυτό. Και κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι να υπάρχει κατανόηση. Υπάρχει κατανόηση και από τους ανθρώπους που γυρνάμε, που επιστρέφουν πίσω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μην τους φέρονται σαν αρρώστους. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή νοσεί και φυσικά οι πολλοί Έλληνες που δεν μπορούν να αντέξουν, όπως είπαμε, αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο, που θέλουν να επιστρέψουν, πρέπει βεβαίως να περάσουν από αυτή τη διαδικασία της αυτοκαραντίνας των 14 ημερών και να εξεταστούν. Αλλά να μην τους φερθούμε και να μην σε κανένα πληθυσμό, βεβαίως, ελληνικό πληθυσμό που θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, σαν να έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό ήθελα απλά να το αναφέρω, γιατί ακούσαμε και κάποια άλλα κομμάτια από όλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Γραμματικόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Με αμύωτους ρυθμούς, λοιπόν, συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων του εξωτερικού που δήλωσαν την επιθυμία να επιστρέψουν έπειτα από το καθολικό κλείσιμο των συνόρων στην Ευρώπη λόγω κορονοϊού και για τους λόγους τους οποίους περιγράψαμε πριν από λίγο. Σημειώνεται ότι η διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή με τις ελληνικές αρχές να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, ελέγχοντας όσους επιστρέφουν και θέτοντάς τους σε καραντίνα. Θορυβημένοι Έλληνες από τον κορονοϊό επαναπατρίζονται σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή και συνεχίζεται με τους πολίτες που είτε διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό είτε εγκλωβίστηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό. Συναντήσαμε στο ΚΤΕΛ Μακεδονία τον κύριο ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία από την Γερμανία και περιγράφει την κατάσταση. Φτάσαμε με το καλό εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια κατάσταση η οποία για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Ένα χρονικό διάστημα που είμαι στο εξωτερικό, να δω μια άδεια πόλη τελείως, ένα αεροδρόμιο κλειστό, δεν μπορούσαμε να καθίσουμε πουθενά. Και με το καλό φτάσαμε εδώ, εννοείται ότι και πάλι σε έναν έλεγχο της αστυνομίας όσον αφορά τον προορισμό μας, ποιοι είμαστε, που πάμε. Όλο αυτό βέβαια μας ανησυχεί πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου ο Θεός να μας φυλάει όλους μας και να πάνε όσο καλύτερα μπορούμε τα πράγματα και θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι ο εαυτός μας και για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και να βοηθήσουμε τον ίδιο στον εαυτό, πάνω να πει ότι βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Οπότε πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, να μείνουμε όσο... Υπενθυμίζεται ότι κατά την άφιξη στην Ελλάδα, για όλους όσοι επαναπατρίζονται, ισχύει η υποχρέωση αυτοπεριορισμού καραντίνας για 14 ημέρες. Πήρα σε ένα φίλο μου σαν τουρισμό, αλλά έπεσε ο ιός και έφυγα. Λογικό δεν είναι. Τώρα γνωρίζετε ότι θα πρέπει να μείνετε για 14 ημέρες. Το γνωρίζω, ναι. Πάω σπίτι μου τώρα, καραντίνα, ναι. Το ξέρω, το γνωρίζω. Ναι, ναι. Και τι καραντίνα είμαι, μην νομίζεις. Θα μείνω σε καραντίνα τουλάχιστον 14 ημέρες. Εννοείται, κατεβαίνω στη Ζάκυνθο. 14 ημέρες θα είμαι σε καραντίνα. Ναι, έχουμε υπογράψει συγκεκριμένα δύο φυλάδια γι' αυτό και εννοείται ότι πρέπει να το κάνω, να βοηθήσω πρώτα εμένα και μετά τους συνανθρώπους μου και συνεχίζουμε. Ναι. Τις προσπάθειες επαναπατρισμού συντονίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά. Για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και διαρκή επαφή με τους ομολόγους του τις τελευταίες ημέρες για να διευκολυθούν οι επιστροφές και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Κωνσταντίνο Κοκολάκη, πρώην Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας. Θα συνδεθούμε μαζί του με Skype. Θα τον καλησπερίσω, κύριε Κοκολάκη. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κύριε Μόσχη. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Είστε εξαιρετικά έμπειρος σε τέτοια ζητήματα. Θα ζητήσω το σχόλιο σας για την αλληλουχία λήψης μέτρων. Πώς σας φάνηκε, πώς ήρθε στα μάτια σας? Είναι γεγονός, βλέποντας και την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι θα έλεγα πήραμε αρκετά έγκαιρα κάποια μέτρα. Βέβαια, ίσως θα μπορούσαμε και κάποια από αυτά να τα έχουμε πάρει και νωρίτερα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Αισθάνεστε είναι, ότι δηλαδή, αρχικά... το λέω με την έννοια, ας πούμε, απαγορέψαμε το καρναβάλι, αλλά εκείνη την εβδομάδα είχαμε ποδόσφαιρο. Ναι. Μετά καταργήσαμε και τις αθλητικές εκδηλώσεις και καταργήσαμε κάποιες συγκεντρώσεις, αλλά το θέμα ήταν ότι δεν είχαμε κλείσει τις εκκλησίες. Περιμέναμε την εκκλησία να κάνει το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Είδαμε ότι δεν πήγε να το κάνει, πήγε να το κάνει πολύ light. Ναι. Αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να κλείσει και όλα τα δόγματα, όχι μόνο την ελληνική εκκλησία, αλλά τις πάντες. Αισθάνεστε ότι στην αρχή πήραμε αψήφιστα το θέμα ή ήταν κάτι το οποίο δεν ξέραμε πώς να το αγγίξουμε? Να σας θυμίσω ότι το 2003, το 2002 Νοέμβρη, μέσα Νοέμβρη, θα έλεγα την ίδια εποχή που ξεκίνησε και αυτός ο κορονοϊός, είχε ξεκινήσει ο SARS. Και στην Ελλάδα τότε... πιθανά να το θυμούνται οι εκπαιδευτικοί κυρίως ή όσοι ήταν οι μαθητές εκείνα τα χρόνια, mm-hmm. κλείσαν τα σχολεία μία εβδομάδα νωρίτερα για τις γιορτές του Πάσχα. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς είχαμε ενεργοποιηθεί τότε το Πάσχα. Βέβαια δεν ήταν ο ιός ο ίδιος, μπορεί να ήταν και εκείνος κορονοϊός, αλλά δεν είχε αυτή την εξάπλωση που έχει αυτή τη στιγμή, αυτή τη διασπορά που έχει ο συγκεκριμένος. Mm-hmm.
Και βέβαια είναι γεγονός ότι είναι ένας αόρατος εχθρός. Ναι. Δεν είναι ο σεισμός, δεν είναι η πλημμύρα, δεν είναι ο κίνδυνος που ξέρεις από πού θα σου έρθει, λες ποιες είναι οι ευαίσθητες περιοχές κλπ. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Έτσι ακριβώς, και αυτό ήταν και το πρόβλημα, ώστε βλέπετε ότι ακόμα και οι επιστήμονες, σήμερα άκουγα τον κύριο Τσιόδρα και έλεγε ακριβώς ότι δεν περιμένει, τους ευνηδίασε ότι όσοι, όσους χτυπάει ο κορονοϊός, χάνουν και την οσμή τους. Ναι. Δεν μπορούν να μυρίσουν. Ναι, είναι κάτι που δεν το ξέρανε. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα συμπτώματα, ακόμα και τα συμπτώματα, δεν ήταν δεδομένα. Άρα θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο περπατάμε στα τυφλά, αλλά έχοντας την εμπειρία οι επιστήμονες, οι γιατροί, από το πώς όλα αυτά το διάστημα λειτουργούν οι κορονοϊοί, λειτουργούν αυτού του είδους οι ιώσεις, άρχισαν να γίνονται και σχεδιασμοί, και βέβαια και είδαμε και δράσεις που οφείλονται στο πώς θα αντιμετωπίσουμε εμάς τους ίδιους. Ναι. Δηλαδή είδαμε φαινόμενα, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο Δήμαρχος Κέρκυρας, να ξυλώνουν παγκάκια για να μην συγκεντρώνονται κάποιοι οι οποίοι μπορεί να κλείσαμε τα μαγαζιά, παίρνανε από το take away το καφέ και πηγαίναμε στο παγκάκι και γινόταν μια νέα συγκέντρωση. Εξού και τα αποτελέσματα, η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εξωθήσαμε την κατάσταση να πάρθουν κάποια μέτρα που πιθανά να μην τα παίρνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά αναγκαστήκαμε, γιατί είδαμε γεμάτα πλοία, γιατί είδαμε στα διόδια κάποιες Παρασκευές, κάποια Σαββατοκύριακα να γίνεται το αδιαχώρητο. Ενώ αυτό δυστυχώς που μπερδέψαμε την έκτακτη ανάγκη με παρατεταμένες διακοπές. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το να βλέπω στην τηλεόραση τα κύθυρα, ενώ απαγορεύτηκαν οι λειτουργίες. Ναι. Με τη δικαιολογία λέει ότι καθυστέρησε να πάει η εγκύκλειος από τον Πρωθυπουργό, κάνανε χαιρετισμούς. Και βέβαια το λάθος είναι του Μητροπολίτη, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και το Πίμνιο. Δηλαδή όλοι μαζί συνυπεύθυνοι για το έγκλημα. Ναι. Θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο, κύριε Κοκολάκη. Το στίχημα σε τέτοιες πολύ σοβαρές, βαριές υποθέσεις είναι το να κερδίσουμε χρόνο. Αυτό ακούγεται συνέχεια. Ο χρόνος που θέλουν οι γιατροί κυρίως να κερδίσουν είναι ώστε να μην υπάρξει το αδιαχώρητο στα νοσοκομεία. Ήδη από τη μια μεριά παρακολουθούμε την αύξηση. Κοντά 700 άτομα έχουν χτυπηθεί από τον κορονοϊό. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό που το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι έχουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι δεν έχουμε φτάσει στην κορυφή. Η κορυφή είναι μπροστά. Ναι. Δεν ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει. Θέλουν να πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά, γιατί ακριβώς πάρθηκαν κάποια μέτρα. Αλλά το κακό είναι ότι υπάρχουν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν προσβληθεί, τα οποία είναι ασυμπτωματικά. Μάλιστα. Και έτσι δεν ξέρουμε αυτός είναι ο φόβος. Μάλιστα. Και βλέπουμε δυστυχώς, ακούσαμε σήμερα στις τηλεοράσεις, στα δελτία ειδήσεων, ακόμα και κρουαζιερόπλια που είχαν έρθει στην Κέρκυρα πριν από στις αρχές του Μάρτη. Mm-hmm. Είχαν 5 άτομα, δεν ξέρουμε αν κατέβηκαν αυτοί κάτω στην Κέρκυρα, αν χαιρέτησαν κάποιον, αν. Ναι. Περπατάμε με ένα αν. Μάλιστα. Και το θέμα είναι, πολλοί ρωτάνε πόσο μακριά θα πάει η βαλίτσα των μέτρων. Θα έλεγα να μην μας νοιάζει εάν θα πάει μακριά η βαλίτσα, να μας νοιάζει αν θα έχουμε υγεία φέτος. Κύριε Κοκολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φέτος το βάζω κάπως γενικά,
Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτά. Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσει. Νομίζω κανείς δεν θέλει να τρομοκρατήσει. Ναι. Απλώς χρειάζεται μια υπευθυνότητα εκ μέρους των πολιτών σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλό πολύ. Βράδυ. Άλλη μια φορά υπάρχει έκκληση, αυτή τη φορά για τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου θα μιλήσουμε, ο οποίος κάνει έκκληση στους δημότες των δυτικών συνοικιών να γίνουν εθελοντές αιμοδότες ή και στους ήδη εθελοντές αιμοδότες να προσφέρουν εύκολα και ανώδυνα λίγο από το αίμα τους. Αυτό γιατί τα αποθέματα μειώνονται με την ολοένα και μικρότερη προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών λόγω των αλλαγών που έχει επιφέρει στη ζωή όλων μας η πανδημία του κορονοϊού. Έκκληση σε όλους τους δημότες των δυτικών συνοικιών να γίνουν αιμοδότες εθελοντές, απευθύνει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου να λειτουργήσει χώρος αιμοληψίας εκτός του νοσοκομείου. Για τον επόμενο ένα μήνα και έως στις 12 Απριλίου, ο νέος χώρος θα λειτουργεί στο πρώτο καπί Ευόσμου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εθελοντές αιμοδότες. Σε μια προσπάθεια το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να ανοίξει λίγο τους ορίζοντες και να μπορέσει να εξασφαλίσει αιμοδοσία, έφερε εδώ το κέντρο της αιμοδοσίας στο πρώτο καπί Ευόσμου, το κέντρο της αιμοδοσίας του νοσοκομείου, ούτως ώστε να μπορούν άτομα χωρίς το φόβο επαφής με άλλους ασθενείς να έρχονται και να δίνουν αίμα. Οι τράπεζες αίματος έχουν στερέψει. Τα αποθέματα αίματος λιγοστεύουν επικίνδυνα. Το τελευταίο διάστημα, οι γιατροί των νοσοκομείων διαπιστώνουν πως πολλοί εθελοντές αιμοδότες αποφεύγουν να προσέλθουν στο νοσοκομείο για να προσφέρουν το αίμα τους, φοβούμενοι τον κορονοϊό. Τελικά η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να έχει και ένα καλό, ότι γινόμαστε περισσότερο άνθρωποι και να κοιτάξουμε λίγο τον συνάνθρωπό μας με ένα άλλο πρίσμα, το πρίσμα της προσφοράς. Το να δώσει κανείς αίμα δεν διαρκεί πολύ, είναι κάτι πολύ απλό, είναι κάτι ανώδυνο και βοηθάει έναν συνάνθρωπο. Δυστυχώς λόγω του κορονοϊού πάρα πολλοί πολίτες φοβούνται να πάνε στα νοσοκομεία να δώσουν αίμα για τυχόν επαφή με κάποιον φορέα κορονοϊού. Με αποτέλεσμα οι τράπεζες αίματος στα νοσοκομεία να έχουν στερέψει, να έχουν πολύ λίγα μπουγάλια αίματος, να μπορούν να εξυπηρετήσουν επίγοντα περιστατικά, είτε μεταγγίσεις, είτε εγχειρήσεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Πολλά τμήματα αιμοληψίας νοσοκομείων έχουν μεταφερθεί σε ελεγχόμενα και εύκολα προσβάσιμα σημεία, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους αιμοδότες. Θεωρώ ότι είμαστε κοντά στη γειτονιά. Είναι μια ευκαιρία να βοηθήσουμε όλοι τον συνάνθρωπο σε μια κρίση που βιώνουμε συνολικά όλοι μας. Ελπίζω να μπορέσω να καταφέρω να το κάνω σήμερα. Θεωρώ ότι όλοι μπορούμε να αφιερώσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας για να προσφέρουμε οτιδήποτε μπορούμε από εμάς τους ίδιους αρχικά. Ατομική ευθύνη, όπως είπαμε. Προσέχουμε για να έχουμε και ελπίζω ότι όλοι σύντομα τελικά θα βγούμε έξω στους δρόμους για να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Ελάτε λοιπόν όλοι, αφού μπορώ εγώ, μπορείτε και όλοι σας. Κάνουμε έκκληση σε όποιον μπορεί να δώσει αίμα και νιώθει καλά να έρθει να βοηθήσει. Γιατί πέρα από τον κορονοϊό υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν ανθρώπους που χρειάζονται άμεσα αίμα. Θα πρέπει να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι. Αυτό είναι ένα μάθημα που ίσως ο κορονοϊός μπορεί να μας το διδάξει. Το πρώτο καπί Ευόσμου θα λειτουργεί ως χώρος αιμοδοσίας μέχρι και τις 12 Απριλίου στην οδό Αγίου Αθανασίου 34 και Κολοκοτρών η γωνία. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται καθημερινά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κατά τις ώρες 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και Τρίτη και Πέμπτη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα τμήματα αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ και του Θεαγενείου έχουν επίσης μεταφερθεί στο περίπτερο 11 εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Πάμε στη Νέα Υόρκη τώρα. Ο συνάδελφος Δημήτρης Σουλτογιάννης είναι μαζί μας. Θα συνδεθούμε με Skype. Η κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι καλή. Μιλάμε για 458 νεκρούς και μάλιστα οι 100 το τελευταίο 24ωρο, Δημήτρη. Έτσι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τη Νέα Υόρκη. Ισάκη, δυστυχώς να σου δώσω τα τελευταία νούμερα. 41.200 άνθρωποι έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. 500 περίπου οι θάνατοι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ που βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη, πάνω από 20.000 κρούσματα και περίπου 160 νεκροί. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 5% των παγκόσμιων κρούσματων βρίσκονται εδώ στην Νέα Υόρκη. Τώρα να σου πω ότι γίνονται εκκλήσεις εδώ να μαζευτεί και ακόμα περισσότερο κόσμο στα σπίτια του, ειδικά στην Καλιφόρνια όπου τα τελευταία 24 ώρα είδαμε κόσμο στις πλάζες και στις παραλίες του Λος Άντζελες. Τα νούμερα συνεχώς αυξάνονται, οι κυβερνήτες όλων των πολιτιών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι το σύστημα υγείας στο αμερικανικό δεν θα αντέξει
αν αυτό που λένε δεν σταματήσει η μετάδοση του ιού. Αυτές οι αποφάσεις, Δημήτρη, έχουν να κάνουν με τους κατατόπους κυβερνήτες ή κεντρικά πρέπει να ληφθεί η απόφαση? Γιατί εκεί ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει την αίσθηση ότι πατάει σε δύο βάρκες. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Οι κυβερνήτες είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για κατοίκον περιορισμό ή για το ποια καταστήματα θα κλείσουν, ποια καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μία σύγκρουση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τις πολιτιακές κυβερνήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ακολουθεί μία γραμμή και ενδιαφέρον είναι το γεγονός, Σάκη, ότι έρχεται μέχρι και αυτή την ώρα σε αντιπαράθεση με το ίδιο του το επιτελείο. Δηλαδή, ενώ το ίδιο του το επιτελείο, για παράδειγμα, ο κύριος Φάουτσι, τον οποίον έχει βάλει επικεφαλή η ιατρό για να ενημερώνει τον κόσμο, λέει ότι αυτή τη στιγμή ακόμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει σε πάρα πολλά ζητήματα να ακολουθεί τη δική του γραμμή. Και κάτι τελευταίο, Δημήτρη. 2-3 δολάρια ετοιμάζονται να εισρεύσουν στην αμερικανική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, ο Dow Jones γκρεμίζεται καθημερινά και περισσότερο. Υπάρχει φόβος στην πραγματική οικονομία, έτσι? Σαφώς. Αυτή τη στιγμή στη Γερουσία περιμένουμε μάλιστα τις επόμενες ώρες να περάσει το νομοσχέδιο για αυτήν την ένεση ανάσας. Όμως συγκρούονται εκεί δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι. Με τους μεν ρεπουμπλικάνους να θέλουν να δώσουν ανάσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι δημοκρατικοί προς το παρόν φαίνεται μπλοκάρουν το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς λένε ότι δεν βοηθείται ο κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά ανάγκη. Κόσμος ο οποίος στις επόμενες μέρες δεν θα πληρωθεί, παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει τις καθημερινές του υποχρεώσεις. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ηλικιώδη τα ποσά, βέβαια. Πραγματικά, δηλαδή, όταν ακούει κάποιος για 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Ένα συγκλονιστικό διπορικό πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί στην Γκρίζα Θεσσαλονίκη ο Νίκος Αβουκάτος και ο Νίκος Δούρτσης με την κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εικόνες που κατέγραψαν είναι πραγματικά πρωτοφανείς και βγαλμένες από τον κόσμο της φαντασίας. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους και μάλιστα σε ώρες αιχμής κινούνταν ελάχιστα αυτοκίνητα, ενώ στα πεζοδρόμια η πεζή ήταν μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Συμβουλές και οδηγίες προς τις μέλουσες μητέρες σχετικά με την κοίηση και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έδωσε μέσα από την εκπομπή Αυτοδιοικητικά η κλινική εμβριολόγος Μεγάλου Ιατρικού Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Αλεξία Χατζιπαρασίδου. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία στις γυναίκες και τονίζουν ότι όποιες διαδικασίες θα μπορούν να γίνουν με ασφάλεια αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού και αυτές που είχαν ήδη ξεκινήσει θα μπορούν να συνεχιστούν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Προληπτικά και από σεβασμό σε αυτές τις γυναίκες, μια και τα δεδομένα που έχουμε για αυτή την ίωση δεν είναι ξεκάθαρα
Και άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να θέσουν τη γυναίκα που πρόκειται να κοιμωνήσει στον οποιοδήποτε μικρό έστω κίνδυνο. Οπότε θεωρούν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει οι διαδικασίες και οι κύκλοι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αυτόν τον καιρό να πάψουν να προσφέρονται. Για όσο διαρκεί αυτή η περίοδος, ελπίζω για μικρό χρονικό διάστημα, και η σύσταση για τις θεραπείες που ήδη τρέχουν και ήδη έχουν προγραμματιστεί, είναι αντί να προχωρήσουμε στην εμβριομεταφορά και στην πιθανή έναρξη μιας εγκυμοσύνης, να προχωρήσουμε στην κρυοσυντήρηση των εμβρίων για να μπορέσει το ζευγάρι να τα αξιοποιήσει σε δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Άρα έχουμε τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει, για αυτές θα ζητήσουμε την υπομονή τους για να περιμένουμε να περάσει λίγο αυτή η μπόρα, να μπούμε σε πιο ήσυχα και ασφαλή νερά για να προχωρήσουν τότε την προσπάθειά τους. Και για αυτές που έχουν ήδη ξεκινήσει, άρα δεν μπορούμε να τις αφήσουμε, πρέπει αυτές να τις στηρίξουμε. Και αυτές τις κυρίες, για αυτές τις γυναίκες, για αυτά τα ζευγάρια θα ολοκληρωθεί η θεραπεία τους, με τη διαφορά όμως ότι θα προχωρήσουμε στην κρυοσυντήρηση των εμβρίων και όχι στην εμβριομεταφορά τους. Και πάλι για αυτές τις γυναίκες θα συνεχίσουμε κανονικά μόλις πάρουμε το πράσινο φως από τα όργανα που συστήνουν και ελέγχουν την καλή μας λειτουργία. Η κρυοσυντήρηση των εμβρίων για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει? Τι περιθώριο έχετε για να το κάνετε αυτό? Η κρυοσυντήρηση των εμβρίων λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία από τη στιγμή που το έμβριο μπει μέσα σε μια διαδικασία κρυοσυντήρησης και με τα πρωτόκολλα που έχουμε τώρα τα σύγχρονα, αποδεσμεύεται από το χρόνο. Μόλις δηλαδή μηδενίσει και σταματήσει ο μεταβολισμός του εμβρίου, του οαρίου ή του σπερματοζωαρίου, πάβει να υφίσταται η έννοια του χρόνου γι' αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε όλη την ασφάλεια ότι αυτό το πολύτιμο υλικό μπορεί να παραμείνει σε ασφαλείς συνθήκες για όσο διάστημα χρειαστεί. Προφανώς όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι απλά να περάσουμε αυτή την πόρα. Θα διαρκέσει κάποιες εβδομάδες, ένα μήνα, δύο μήνες. Όσο και να διαρκέσει, τα έμβρια μας είναι ασφαλή και με αυτά θα πορευτούμε όταν με το καλό αρθεί ο συγκεκριμένος περιορισμός. Κάποιες ορμονοθεραπείες που φαντάζομαι ότι ξεκινούν και θα πρέπει να μείνουν, είναι μια διαδικασία που θα μείνει στη μέση λογικά για τις κυρίες που δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν, έτσι δεν είναι? Καμία δεν θα μείνει στη μέση. Όλες θα ολοκληρωθούν. Απλά θα ολοκληρωθούν με κρυοσυντήρηση εμβρίων και όχι με εμβριομεταφορά. Δηλαδή δεν θα μεταφέρουμε έμβρια στη μήτρα της γυναίκας για να ξεκινήσει μια εγκυμοσύνη. Αυτές είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής αλλά και της Ελληνικής Κοινότητας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Αλλά θα προχωράμε στην κρυοσυντήρηση των εμβρίων ή οαρίων τους προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο. Άρα η διαδικασία απόσπασης του οαρίου θα ολοκληρωθεί για κάθε κυρία που είναι στην μέση αυτής της διαδικασίας. Καμία γυναίκα δεν θα μείνει στη μέση, καμία γυναίκα δεν θα μείνει χωρίς τη φροντίδα μας και την υποστήριξή μας. Είμαστε ήδη σε επικοινωνία με όλες αυτές τις γυναίκες, ζητούμε προφανώς και έχουμε την κατανόησή τους, γιατί είναι μια πρωτοφανή για όλους μας εμπειρία. Είναι η πρώτη φορά που το ζει αυτό, το ζούμε εμείς στις υποβοηθούμενες αναπαραγωγής, αλλά προφανώς είναι μια ανάγκη. Και σε αυτήν αυτή θα ακολουθήσουμε, μια και συσχετίζεται και με την ασφάλεια των γυναικών αυτών και άρα ένα μέρος του έργου μας είναι να καθοδηγούμε τα ζευγάρια μας προς ασφαλής εγκυμοσύνης. Μάλιστα. Η ψυχολογική στήριξη που μπορείτε να παρέχετε υπάρχει, γίνεται? Γιατί το θέμα παίρνει τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις και πολύ περισσότερο όταν είναι ακόμη πιο ευαίσθητο και πρόκειται για κυρίες που εκ των πραγμάτων γίνονται και πολύ ευαίσθητες κάτω από τις συνθήκες. Προφανώς η ψυχολογία είναι μέρος του ανθρώπου και όλης της διαδικασίας. Το αναγνωρίζουμε για τη σπουδαιότητά του. Ένα παραπάνω αυτόν τον καιρό, που λίγο πια ο χρόνος για πολλές από αυτές τις γυναίκες παίζει ένα ρόλο, μια και συχνά αυτές οι γυναίκες φτάνουν να έχουν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν σε οικογένεια ήδη κάπως αργά στο χρόνο και είναι ένα γνωστό φαινόμενο αυτό. Παρόλα αυτά, εμείς θα πρέπει να δώσουμε αυτή την παράταση του χρόνου για κάποιες εβδομάδες, ελπίζω, αν όχι κάποιους μήνες, για να συνεχίσουμε μετά. Η ψυχολογική υποστήριξη για μας είναι ένας πυλώνας εδώ στη μονάδα και στο Embryo Lab. Και
υπάρχει σαν έναν απόσπαστος μέρος της θεραπείας μέσα από ειδικούς ανθρώπους, αλλά και εμείς οι ίδιοι εκπαιδευόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι το να διαχειρίζεσαι τη γονιμότητα είναι στην ουσία σαν να κάνεις διαχείριση ψυχής. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και όπως κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10, Atlas Sport με το Δημήτρη Κανελάκη. Εμείς αύριο το βράδυ στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί.